εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Την πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα έκοψε το Δημοτικό Οδείο Καβάλα στην ανακαινισμένη αίθουσα Γιάννης Παπαϊωάννου. Αυτή η συνήθεια ενός οδείου βασίζεται στα πολύ αρχαία χρόνια των Ελλήνων, δεδομένου ότι οδεία υπήρχαν σε όλες τις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί θεωρούνταν απαραίτητη γνώση η μουσική για όλους τους ανθρώπους που ήθελαν να ασχοληθούν με τις επιστήμες. Διότι η μουσική, πέραν του ότι βασίζεται στη σύνθεση ήχων οι οποίοι προκαλούν ένα ομαλό άκουσμα και μια ευγενική αίσθηση πραγμάτων, σε όλο τους το σύνολο οι φθόγγοι βασίζονται στα μαθηματικά. Έχω τη μεγάλη χαρά να σας υποδέχομαι στο οδείο, στην πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσά μας, την αίθουσα του Γιάννη Παπαϊωάννου. Θέλω να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για καθέναν και καθεμία από εσάς, για υγιή και δημιουργική καινούργια χρονιά, να εκπληρωθούν οι στόχοι, συλλογικοί και προσωπικοί του καθενός. Το Δημοτικό Οδείο παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη μουσική εκπαίδευση στο Δήμο μας. Οι καθηγητές του Οδείου με το έργο τους έχουν φροντίσει να το αναδείξουν σε ένα από τα καλύτερα στην ελληνική επαρχία. Ότι εμείς εδώ μιλάμε μια γλώσσα που είναι η γλώσσα της μουσικής, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος πριν, και το μοναδικό μας μέλημα είναι να φέρουμε τα παιδιά κοντά στη μουσική, κοντά στην τέχνη, και να τους διδάξουμε με αυτόν τον τρόπο έναν διαφορετικό τρόπο ζωής. Ένα διαφορετικό τρόπο για να βλέπουν τη ζωή, τη φύση και να τους αλλάξουμε λίγο την καθημερινότητα σε σχέση με το τι συμβαίνει στους καιρούς μας. Χαίρομαι που είμαι πάλι σε αυτή την αίθουσα και ήμουν στη θέση του Προέδρου πριν από 8 περίπου χρόνια, γιατί έχω περάσει και εγώ από εδώ ως Πρόεδρος. Ήταν τα πιο όμορφα χρόνια, γιατί η μουσική μας φέρνει πιο κοντά. Η μουσική πλάθει καλούς χαρακτήρες και βοηθά στη μετέπειτα πορεία του κάθε ανθρώπου. Οπότε να είστε κοντά στους δασκάλους σας, τα παιδιά που σπουδάζουν μουσική, και οι γονείς να είστε κοντά στα παιδιά σας. Μεταφέρω τις ευχές του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Νίκου Παναγιωτόπουλου, προς τον Πρόεδρο, αλλά και τα μέλη της διοίκησης, το προσωπικό, τους καθηγητές, τους γονείς, τους μαθητές και τις μαθήτριες και σε εσάς προσωπικά να επιτευχθούν οι στόχοι και οι προσδοκίες σας στη νέα χρονιά. Έχω μετανιώσει όμως για κάτι που δεν έχω κάνει ή μάλλον το ξεκίνησα και το σταμάτησα λόγω των πολλών υποχρεώσεων που είχαμε με ξένες γλώσσες, με τα σχολεία κτλ. Σταμάτησα λοιπόν τη μουσική. Και το έχω μετανιώσει, ποτέ δεν είναι αργά, ναι. Ίσως πρέπει να το ξαναρχίσω. Δεν το έχω μετανιώσει, όχι μόνο γιατί πολλοί συμμαθητές μου και φίλοι μου που συνέχισαν και το ακολούθησαν και ως καριέρα επαγγελματική δηλαδή, και είναι πολύ ευχαριστημένοι γιατί κάνανε αυτό που πραγματικά αγαπούσαν, αλλά το έχω μετανιώσει γιατί πολλοί άνθρωποι δίπλα μου που συνέχισαν να σπουδάζουν μουσική βρήκανε διέξοδο σε πάρα πολλά προβλήματα. Μας κάνετε περήφανος, είναι δεδομένο. Εγώ, σε αντίθεση με την κυρία Λευθεριάδου, έκανα μουσική πολλά χρόνια στη ζωή μου, έκανα αρμόνιο. Ακόμα θυμάμαι τον δάσκαλο του Ταλέπορου να προσπαθεί στα πρώτα μαθήματα να μου μάθει να παίζω αρμόνιο με το μη σολ ντο ρε μη για τα τρίγωνα κάλατα, που ήταν το πιο εύκολο που μπορούσα να μου διδάξει τότε. Συνέχισα μετά, είναι κάτι που αγαπώ.
το αγαπάτε πολύ περισσότερο εσείς, γιατί εμείς το αφήσαμε και κακώς το αφήσαμε. Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Νομίζω ότι αυτό που κάνετε με όλα αυτά τα παιδιά είναι εξαιρετικό έργο. Εγώ θυμάμαι που πήγαινα τα παιδιά μου στη μουσική, μάλιστα και ο μεγάλος μου γιος έχει πάρει και το πτυχίο της αντίστοιξης, έτσι, και είναι, έχει γίνει νομικός όμως, δεν, δικηγόρος, δεν έχει ασχοληθεί με τη μουσική, αλλά και στο πανεπιστήμιο όταν ήταν πήγαινε με μπάντα στη Θεσσαλονίκη και παίζανε σε διάφορα μαγαζιά. Είμαστε τυχεροί στην Καβάλα, γιατί ένα μέλος αυτής της οικογένειας του Δημοτικού Οδείου είναι καλλιτεχνικός διευθυντής. Άρα είναι πρωτίστως άνθρωπος και μπορεί παραπάνω έτσι να δώσει τον εαυτό του και όλο το ταλέντο που έχει. Τον ευχαριστώ και δημόσια πολύ τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΟΔΙΟΥ. Του εύχομαι καλή δύναμη. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εκπαιδευτικούς και στο προσωπικό για την συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, 21 χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα πρέπει να πω ότι μεγάλο μερίδιο αυτής της δυναμικής που δείχνει τα τελευταία χρόνια το Δημοτικό Οδείο και τη φήμη που έχει αποκτήσει οφείλεται στους εκπαιδευτικούς μας. Και ταυτόχρονα έχουμε εδώ ένα νεαρό ο οποίος αδειμονεί μάλλον να μας δώσει τις μελωδίες του. Ήθελα απλά διαβάζοντας λίγο την ιστορία του Οδείου να σας πω ότι πράγματι το 1938 είναι και αυτό σημαίνει ότι ακολουθείτε την ιστορία της πόλης, η πόλη ακολουθεί την ιστορία τη δική σας, άρα είναι δύο πράγματα τα οποία έχουν την ίδια πορεία, παράλληλη πορεία